Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η αναγνώριση του νομικού καθεστώτος του Αιγαίου από την Τουρκία και η δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού είναι οι προϋποθέσεις για ένα διάλογο Ελλάδας και Τουρκίας. Την πάγια αυτή ελληνική θέση επανέλαβε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μαρούδας, απαντώντας σε δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού κ. Οζάλ. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός στην ομιλία του σε δείπνο προς τιμήν του Σοβιετικού Πρωθυπουργού Νικολάη Τίχονοφ είπε ότι η χώρα του κάνει προσπάθειες για συνομιλίες με την Ελλάδα, αλλά η Αθήνα αποφεύγει το διάλογο και ακολουθεί πολιτική τετερεσμένου γεγονότος στο Αιγαίο. Για το Κυπριακό, ο κύριος Οζάλ είπε ότι η Τουρκία υποστηρίζει τη λύση της Ομοσπονδίας δύο κοινοτήτων. Απαντώντας στον κύριο Οζάλ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μαρούδας δήλωσε ότι το νομικό καθεστώς είναι δεδομένο και προϋπόθεση οποιοδήποτε διαλόγου Ελλάδας-Τουρκίας είναι η αναγνώριση από την Τουρκία του νομικού καθεστώτος του Αιγαίου που προσδιορίζεται από διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Ο κύριος Μαρούδας τόνισε ότι η Ελλάδα δεν γνωρίζει σε ποια τετελεσμένα γεγονότα αναφέρεται ο κύριος Οζάλ και τον κάλεσε να τα προσδιορίσει. Και κατέληξε επισημένοντας ότι η προϋπόθεση ενός διαλόγου για δευτερεύοντα θέματα τουρισμού και εμπορίου είναι η δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Η διήμερη επίσημη επίσκεψη του Σοβιετικού Πρωθυπουργού Νικολάη Τίχονοφ στην Τουρκία έληξε απόψε με την υπογραφή δύο σημαντικών οικονομικών συμφωνιών. Η πρώτη από τις συμφωνίες προβλέπει να φτάσουν οι εμπορικές ανταλλαγές των δύο χωρών τουλάχιστον στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια στην περίοδο 1986-1990, ενώ κατά το 1983 ήταν μόνο 325 εκατομμύρια δολάρια. Η δεύτερη συμφωνία προβλέπει δεκαετή οικονομική και τεχνική συνεργασία, στα πλαίσια της οποίας η Τουρκία θα αγοράσει από τη Σοβιετική Ένωση φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και τεχνικό εξοπλισμό, ενώ παράλληλα ο Σοβιετικός αγωγός φυσικού αερίου που φτάνει μέχρι την Βουλγαρία θα επεκταθεί μέχρι την Τουρκία ως το 1987. Ο κύριος Τίχονοφ προσκάλεσε επίσημα εκ μέρους του Σοβιετικού ηγέτη Κωνσταντίν Τσερνιένκο τον Τούρκο πρόεδρο στρατηγό Εβρέν να επισκεφθεί τη Μόσχα. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπύρος Κυπριανού, απέστειλε ευχετήριο τηλεγράφημα προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμαλή, και τον πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, στο οποίο έρχεται το 1985 να είναι έτος δικαίωσης και ειρήνης για την Κύπρο και ευδαιμονίας για την Ελλάδα. Οι φάρσες για βόμβες στα αεροπλάνα είναι πολλές, συχνές και γνωστές. Σήμερα μια 16χρονη κοπέλα, η Φωτεινή Παντελίδου, που μένει στο Καλαμάκι, στην οδό Ακροπόλεως 49, συνελήφθη με την κατηγορία ότι τηλεφώνησε τρεις φορές στα γραφεία της Ολυμπιακής στο Ελληνικό και είπε ότι υπάρχει βόμβα στο αεροπλάνο που έκανε την πτήση 435 προς Θεσσαλονίκη. Το αεροπλάνο που είχε απογειωθεί επέστρεψε στο αεροδρόμιο, ερευνήθηκε και η βόμβα δεν βρέθηκε. Η ασφάλεια μετά από έρευνα συνέλαβε την Φωτεινή Παντελίδου, η οποία θα σταλεί αύριο στον εισαγγελέα. Η έξοδος από τα αστικά κέντρα για τα Χριστούγεννα δεν συνδυάστηκε με την ευχάριστη έκπληξη που όλοι περιμέναμε, δηλαδή να είναι ανέμακτη. Τα οδικά ατυχήματα παρέμειναν στα ίδια με τα καθημερινά επίπεδα και στο εξαήμερο έφτασαν τα 150 με 33 νεκρούς και 223 τραυματίες. Μια ματιά στα διεθνή γεγονότα. Επεισόδια σήμερα στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο που υποδεχόταν την προσωπία βουλευτών του Κόμματος των Πρασίνων της Δυτικής Γερμανίας. Ακροδεξοί Ισραηλινοί βουλευτές που αποδοκίμαζαν τους Πράσινους ήρθαν στα χέρια με έναν κομμουνιστή βουλευτή, ενώ ανταλλάσσονταν και έντονοι διαξεφισμοί. Χτες οι Ισραηλινές αρχές είχαν απαγορεύσει την είσοδο της πράσινης βουλευτίνας Μπριγκίτε Χάινριχ στο Ισραήλ με το αιτιολογικό ότι υποστηρίζει τους Παλαιστίνιους. Αναταραχή στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο προκάλεσε επίσης και ο γνωστός για τις ρατσιστικές δραστηριότητες του Ραβίνος Μέιρ Καχάν, που συνελήφθη σήμερα ενώ προσπαθούσε να μπει σε ένα αραβικό χωριό το οποίο υπόσχεται να καθαρίσει από τους κατοίκους του. Οι Ισραηλινοί βουλευτές ψήφισαν υπέρ του περιορισμού των κινήσεων του διαβόητου Ραβίνου. Στην Ιταλία η αστυνομία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το πορτρέτο ενός υπόπτου που καταζητείται για την βομβιστική επίθεση στην ταχύα μαξοστοιχεία Νάπολη-Μιλάνο.
Σύμφωνα με το Ιταλικό Πρακτορείο ANSA, οι αρχές της χώρας έχουν υιοθετήσει την άποψη ότι υπεύθυνοι και για αυτή την σφαγή είναι οι ακροδεξιοί τρομοκράτες που ευθύνονται για τη βόμβα στο τρένο Ιτάλικους το 1974 και την ανατίναξη του σιδηροδρομικού σταθμού της Μπολόνια το 1980. Αύριο το πρωί θα γίνει η δημοσία δαπάνη η κηδεία των 16 θυμάτων αυτής της χριστουγεννιάτικης τραγωδίας. Και άλλη μια βόμβα εξεράγει σήμερα το πρωί στο κέντρο της Τεχεράνης, χωρίς όμως θύματα αυτή τη φορά. Υπενθυμίζεται ότι χτες το βράδυ βομβιστική επίθεση είχε προκαλέσει το θάνατο 6 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 50 κοντά σε ένα σταθμό λεωφορείων. Εξάλλου, στον Περσικό κόλπο χτυπήθηκε σήμερα το 50ο πετρελαιοφόρο στη διάρκεια των τελευταίων 9 μηνών. Πρόκειται για το Ισπανικό πετρελαιοφόρο Αραγκόν, που δεν έπαθε όμως σημαντικές ζημιές. Καμποτζιανοί αντάρτες εξαπέλυσαν σήμερα αντεπιθέσεις σε μια προσπάθεια να επανακτήσουν τον έλεγχο του στρατοπέδου τους που κυριεύτηκε χθες από τα βιετναμικά στρατεύματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όλες οι αντεπιθέσεις των ανταρτών αποθήθηκαν μετά από σποραδικές μάχες. Εξάλλου, το κυριότερο στρατόπεδο των ανταρτών στα σύνορα με την Ταϊλάνδη υφίσταται τα πυρά του βιετναμικού πυροβολικού, χωρίς όμως να έχουν αναφερθεί απώλειες. Στη Ρώμη πέθανε σήμερα σε ηλικία 89 ετών ο Αλφόνσο Λεονέτη, ιδρυτής του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος και τελευταίος επιζών συνεργάτης του Αντώνιο Γκράμσι. Και ένας ακόμη θάνατος, ένας δικός μας άνθρωπος, ο Δημήτρης Γαμπαρόλης, οικονομικός τέλεχος στη Διεύθυνση Ειδήσεων, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 59 ετών. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί από την εκκλησία της Αγίας στη Δάφνη. Και δύο λόγια για τον καιρό από τον Δημήτρη Ζιακόπουλο. Γεια σας. Θα συνεχιστούν και απόψε οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά γρήγορα όπως θα δούμε από τα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί και μάλιστα αισιοδοξούμε πως στις περισσότερες περιοχές θα έχουμε αύριο λιακάδα. Πιο αναλυτικά, αρχικά στην Ανατολική Ελλάδα προβλέπονται συννεφιές με βροχές, αλλά στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί, ενώ αντίθετα στις δυτικές περιοχές ο καιρός θα είναι καλός από διευθύνσεις μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία στα βόρεια παιδινά θα κυμανθεί από 4 μέχρι 10 βαθμούς και στα υπόλοιπα παιδινά από 8 μέχρι 15 βαθμούς. Για την περιοχή της Αττικής υπάρχει πιθανότητα να βρέχει νωρίς το πρωί, αλλά στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα κυμανθεί από 9 μέχρι 15 βαθμούς. Για την περιοχή τέλος Θεσσαλονίκης και εδώ το πρωί θα έχουμε βροχή, αλλά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Η άνεμη θα είναι δυτική 3 με 4 βαφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 4 μέχρι 10 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτά για απόψε. Καλή σας νύχτα.